Αγωνίστηκε στην Αναγέννηση Θεσσαλονίκης, στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος το 1979 με τον Άρη. Κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος το 1984 με τον ΠΑΟΚ. Το προσωνύμιο του, ο Τίγρης. Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω τον κύριο Βαγγέλη Αλεξανδρή. Βαγγέλη, καλώς όρισες. Καλώς σε βρίσκω, Αγγέλικη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου έκανες την τιμή να είσαι σήμερα κοντά μου, στην εκπομπή Πρόσωπα. Θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής σου και θα ξεκινήσουμε από τα παλιά. Θα ήθελα να μου πεις πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον αθλητισμό και πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Καταρχήν είναι πολύ μεγάλο και θα μας πάρει πολλή ώρα, γιατί πες για κουβάρι. Ξεκίνησα πολύ παλιά, το 1965, από την ομάδα της γειτονιάς μου, την Αναγέννηση. Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με το μπάσκετ, μέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί καν. Απλά σαν παιδί του κατηχητικού, η εκκλησία ήταν από το σπίτι μου 20 μέτρα, ο ιερωμένος που ήταν στην εκκλησία έκανε πρωταθλήματα κατηχητικών στο ποδόσφαιρο. Ήθελε να δημιουργήσει ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά οι συνθήκες των μικρών κατηγοριών ήταν απογορευτικές, γιατί υπήρχε πολλή ένταση και πολλή βρισιά και κάτι που δεν θα το ανεχότανε. Έτσι μπήκε στη λογική να κτίσει δίπλα από την εκκλησία, 20 μέτρα από το σπίτι μου, το γήπεδο μπάσκετ της Αναγέννησης. Και έτσι ξεκίνησα από εκεί, έχοντας μια, θα έλεγα και για τα δεδομένα τα σημερινά, εκπληκτική πρόοδο. Να φανταστείς ότι μέσα σε 4 χρόνια, γιατί τέλος του 65 ξεκίνησα, αρχές του 1970 έπαιξα στην Εθνική Ομάδα Ανδρών, από την τοπική κατηγορία, από την Αναγέννηση. Και φυσικά έγινα το μήλον της Έριδος για όλες τις ομάδες της Ελλάδος τότε, γιατί ήμουνα και πολύ νεαρός στην ηλικία. Και λόγω προτίμησης πήγα στον ΠΑΟΚ και μετά ακολούθησε όλη η ζωή μου με τις ανατροπές, τις μεταγραφές. Και θα ήθελα να σου πω και σε αυτό το σημείο ότι έπαιξα και 2 χρόνια στον Ηρακλή. Χωρίς βέβαια να πάρω κάποιο τίτλο, αλλά σίγουρα ήταν για μένα μια πάρα πολύ έτσι, ουσιαστική στιγμή η κατάκτηση της τέταρτης θέσης με την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή και η συμμετοχή μας στο κύπελλο Ευρώπης. Είσαι ο μοναδικός προπονητής και ο μοναδικός αθλητής ο οποίος έχει παίξει σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, όπως μου προανέφερες, Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή. Και τις έχω κοουτσάρει και τις έχεις κοουτσάρει και τις τρεις. Ναι. Πριν φτάσουμε όμως στις ομάδες της Θεσσαλονίκης σαν coach, θα ασχοληθούμε λίγο με τα αθλητικά σου δρόμενα σαν αθλητής. Λοιπόν, 15 χρόνια λοιπόν ξεκινάς Αναγέννηση Θεσσαλονίκης, παίζεις, μπλα 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 και 71 πας στον Άρη. Ναι. Στην πρώτη μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, στη μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Θεσσαλονίκης, επέλεξες εσύ να πας στον Άρη. Σε διάλεξαν, σε επέλεξαν, σε βρήκαν. Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, με είχε επιλέξει πιο μπροστά ο ΠΑΟΚ με τον προπονητή του, τον Ορέστη Αγγελίδη τότε. Μάλιστα, ήμουν οικότροφος στο σπίτι του και θυμάμαι και τα φαγητά που μου μαγείρευε η σύζυγός του, η Μαρία, μια εξαιρετική κυρία. Μέχρι τότε όμως δεν με ήξερε. Αν και αργιανός, είχα πάρει την απόφαση, γιατί τότε η Αγγελική ήταν δύσκολα χρόνια. Σαφώς. Δεν υπήρχαν τα οικονομικά μεγέθη τα σημερινά και οι γονείς μας δεν είχαν και την οικονομική ευχέρεια να μας μεγαλώσουν, να μας σπουδάσουν και οποιαδήποτε πρόσθετη ενίσχυση οικονομική για την οικογένεια ήταν, θα έλεγα, μάνα εξ ουρανού. Έτσι η προσέγγιση από τον ΠΑΟΚ με βρήκε σύμφωνο, γιατί έπρεπε να βοηθήσω την οικογένειά μου. Παράλληλα όμως εκείνο το χρόνο, το 1970, έγινε, το 1969 για την ακρίβεια, έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικών Σχολών στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ σαν μέλος της ομάδος του Παστέρ αγωνίστηκα μέχρι τον τελικό. Τα παιχνίδια έγιναν στη Χάνθ, με είδε ο μετέπειτα συμπαίκτης μου στον Άρη, ο Γιάννης Ιωαννίδης και κουμπάρος μου, είπε τον Πεταλίδη, ήρθε με είδε και από τον τελικό και μετά που παίξαμε με ζήτησε να πάω στον Άρη. Έγινε μια ανατροπή μέσα μου συναισθηματική, γιατί είμαι συναισθηματικός άνθρωπος. Δεν ήθελα να ρίξω τον Αγγελίδη, τον Παντελάκη και τον ΠΑΟΚ,
Αλλά από την άλλη λειτουργήσαν τα φιλοαριανά αισθήματά μου και έτσι πήγα στον Άρη από το 1970, άσχετα αν έπαιξα το 1971, μάλιστα, γιατί υπήρχε απαγόρευση μεταγραφών, mm-hmm, σε συνεννόηση με την ομάδα μου την Αναγέννηση αποδεσμεύτηκα, έπαιζα ένα χρόνο μόνο εθνική, mm-hmm, και το 1971 έκανα επανεγγραφή στην ομάδα του Άρη και όχι μεταγραφή. Τελικά είσαι Άρης ή ΠΑΟΚ? Κοίταξε, όλοι ξέρουν ότι μου έχουν κάνει πολλές φορές αυτή την ερώτηση. Ναι, ήμουν από παιδί αριανός, αλλά οφείλω να ομολογήσω και τώρα μπροστά σου, αλλά δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν τον ΠΑΟΚ τον υπηρέτησα 7 χρόνια. Mm-hmm. 4 σαν παίκτης και 3 σαν προπονητής. Τον αγάπησα, θα έλεγα, αρκετά. Και όσο αγωνιζόμουν για τη φανέλα του και την τίμησα, και τους συμπαίκτες μου τους πίστεψα και είχαμε κάνει, θα έλεγα, μια εξωπραγματική παρέα για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Έχεις μια ιδιαιτερότητα, την οποία τη θαυμάζω πραγματικά. Είσαι ο μοναδικός αθλητής, παίκτης, προπονητής, όπου ενώ έχεις παίξει και στον Άρη, έχεις παίξει και στον ΠΑΟΚ, έχεις κοουτσάρει και τον Άρη, έχεις κοουτσάρει και τον ΠΑΟΚ, σε αγαπάνε όλοι οι φίλαθλοι, όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για σένα. Και δεν έχω ακούσει ποτέ από κανέναν να λέει άσχημα, να μιλάει άσχημα ότι άφησε τον Άρη και πήγε στον ΠΑΟΚ, μας πούλησε, άφησε τον ΠΑΟΚ και πήγε στον Άρη, μας πούλησε. Πώς το καταφέρνεις αυτό και κρατάς ισορροπίες ανάμεσα στις ομάδες και στους οπαδούς ή τους φιλάθλους της κάθε ομάδας? Πρόσεξε να δεις, υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι. Εντάξει, δεν τους κακίζω, ξέρεις, καμιά παντού φορά δεν μπορεί να έχεις ευχαριστημένο όλο τον κόσμο. Αλλά στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν στην ολότητα θα πω, ο κόσμος με έχει αποδεχθεί. Πιστεύω γιατί είμαι αληθινός, είμαι original. Ποτέ δεν θέλησα να ξεγελάσω τον κόσμο, είτε με δηλώσεις, είτε με την παρουσία μου, είτε τίποτε. Και αυτό ο κόσμος το εκτιμάει. Δηλαδή, οι προσλαμβάνουσες εικόνες από μένα είναι σωστές. Δηλαδή, ξέρανε και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ότι όταν αγωνιζόμουν στον ΠΑΟ, και οι Ηρακλειδείς όταν αγωνιζόμουν στον Ηρακλή, ότι τα συναισθήματά μου από παιδί ήταν φιλοαριανά. Mm-hmm. Αλλά όσο φορούσα τις φανέλες αυτών των ομάδων, τις τίμησα με το παραπάνω. Και αυτό το εισέπρατε ο κόσμος και το εισπράττει ακόμη και τώρα, γι' αυτό με τιμά. Mm-hmm. Αρκεί να σου πω ακόμη και η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ηρακλή απέναντι στον Άρη είναι με προπονητή εμένα. Mm-hmm. 1970-1980 λοιπόν, μια ολόκληρη δεκαετία, αγωνίζεσαι με τη φανέλα του Άρη. Θέλω να μου πεις ποιους είχες συμπαίκτες, ποιους είχες προπονητές και πόσο σημαντικό ήταν για σένα να έχεις δίπλα σου ανθρώπους οι οποίοι σήμερα, όπως και εσύ, είναι φτασμένοι προπονητές και έχουν κάποια ιστορία στην πόλη μας. Και όχι μόνο. Και είναι μεγάλη διαδρομή. Ήταν 10 χρόνια, πιστέψαμε σε ένα όνειρο, όχι μόνο εγώ και οι συμπαίκτες μου. Θα σου αναφέρω πολλά ονόματα, γιατί εγώ μέχρι τότε ήμουν φίλαθλος. Πήγαινα και έβλεπα τα παιχνίδια όσο αγωνιζόμουν στην Αναγέννηση. Δηλαδή προϋπήρξαν από μένα και θαύμαζα και τον Γιώργο τον Τζιτούρα και τον Στέριο τον Μπουσβάρο και τον Θέμη τον Κατριό, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη φυσικά, mm-hmm, τον Χατζόπουλο, Αβάνο, Γλουχόρτη, τον Χατζησταύρου, τον Καλούδη. Δηλαδή μπορώ να σου αναφέρω όλα τα ονόματα των συμπαικτών μου, των προπονητών που έζησα στον Άρη, ξεκινώντας από τον Ανέστη Πεταλίδη, πηγαίνοντας στο Κλάγκα, στον Αμερικάνο τον Ντέβελη, στο Χάρη Πάπας, και δυστυχώς 3 από αυτούς που προανέφερα δεν βρίσκονται εν ζωή. Okay. Και από κάθε έναν από αυτούς έχω κερδίσει και κάτι. Φυσικά οι συμπαίκτες μου, με αυτούς που έδεσα όλα μου τα όνειρα και τα πραγματοποίησα, πρώτα απ' όλα από όλους ήταν και είναι ο Χάρης ο Παπαγεωργίου, mm-hmm, γιατί είναι και παιδικός φίλος, γείτονας, 2 χρόνια μικρότερος από μένα, αλλά όταν πρώτο πήγα στον Άρη τον πήρα μαζί μου την ίδια χρονιά και κάναμε πραγματικότητα αυτό το όνειρο που είχαμε, θα έλεγα, από παιδιά, γιατί από παιδιά ονειρευόμασταν να γίνουμε πρωταθλητές. Φυσικά σε αυτή την παρέα τη μεγάλη ήταν προπονητής ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος ήταν συμπαίκτης μας και ήταν, τι να πω τώρα, είναι ο Βασίλης ο Παραμανίδης, ο Διαμαντής ο Σκόνδρας, ο Τάκης ο Νάστος, ο Στέλιος ο Καλαντίδης, ο Χολόπουλος, ο Σπηλιώτης, ο Στυλιανού, ο Βορεάδης που ήταν οι πιτσιρικάδες, ο Βαβακούδης και ο Ανανιάδης που ήρθαν από τη Χάνθ, τα 2 παιδιά. Δηλαδή κάναμε μια απίστευτη ομάδα για την οποία εγώ έχω δηλώσει
Και ξέρεις, δεν έχω κανενός είδους έπαρση σε αυτά που λέω. Είναι μια πραγματικότητα. Ήταν από τις πιο πλήρεις ομάδες που περάσαν ποτέ από το ελληνικό mm-hmm. πρωτάθλημα. Το λέω αυτό με τα βεβαιότητας, γιατί σε μια εποχή που παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ, βγήκαμε πρωταθλητές με 24 νίκες και 2 ήττες και πετυχαίνοντας σε μια εποχή που οι επιθέσεις γινόταν με 30 δευτερόλεπτα, πετύχαμε 10 φορές πάνω από 100 πόντους. Τι να πρώτον θυμηθώ για... Φυσικά σε αυτή την ομάδα υπήρξε μόνο μια απώλεια από τη ζωή, ενός από τους αγαπημένους μας συμπαίκτες, του Τάσου, του Σπάρταλη, που ακόμη και τώρα όποτε βρισκόμαστε με τους... Θυμόμαστε απίστευτες ιστορίες, γιατί ξέρεις τι γίνεται, Αγγελική, ο κόσμος βλέπει μόνο τους πρωταγωνιστές. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι σε μια ομάδα είναι όλοι χρήσιμοι και ο καθένας παίζει το δικό του ρόλο. Προϋπήρξες αθλήτρια και το ξέρεις. Όμως, εγώ έκανα ατομικό άθλημα, οπότε... Ναι, θα το έλεγα και αυτό. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι λίγο διαφορετικό, αλλά πάντα υπάρχει και στους δικούς σου αγώνες έτσι, μια επαφή, ναι. μια ανταλλαγή σκέψεων, ξέρω εγώ, κάποιες παρατηρήσεις. Με τον προπονητή μου, με ναι. τους συναθλητές μου. Ακριβώς. Εμείς ζούσαμε μαζί και με τον Τάσο ήμασταν μαζί και από την αναγέννηση. Και τον πήραμε και αυτόν στον Άρη και όποτε βρισκόμαστε πάντα θυμόμαστε τη δική του συμμετοχή που μπορεί να ήταν ολιγόλεπτη στον αγωνιστικό χώρο, αλλά είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή στα δρόμενα της ομάδος, στο να φτιαχτεί η ψυχολογία, mm-hmm. να φτιαχτεί το κέφι ολονών. Ποιος ήταν, θεωρείς, ο προπονητής ο οποίος στιγμάτισε τον Βαγγέλη Αλεξανδρή κατά τη διάρκεια της αθλητικής σου καριέρας? Από ποιον πήρες πράγματα τα οποία είχατε πιο πολύ χημεία, να το πω? Είναι πολύ ωραία η ερώτηση και θέλω να απαντήσω. Άλλωστε, οι άνθρωποι που με γνωρίζουν ξέρουν, γιατί έχω αναφερθεί πολλές φορές και θα το καταλάβεις από αυτά που θα σου πω. Καταρχήν, από όλους είχα 22 προπονητές στην καριέρα μου. Από όλους κέρδισα και κάτι. Σαφώς. Γιατί ήμουν από την πρώτη στιγμή από τα παιδιά που ήξερα ότι θα ασχοληθώ μελλοντικά mm-hmm. με το μπάσκετ, που κρατούσα σημειώσεις. Και όλα αυτά είτε ήταν θέματα αγωνιστικά, είτε θέματα προπόνησης, είτε εξωαγωνιστικά, πάντα κρατούσα και ως ένα βαθμό μπορώ να σου πω ακόμη και τώρα τα χρησιμοποιώ και στις ομάδες που εργάζομαι. Αυτός όμως που πραγματικά στιγμάτισε έτσι την καριέρα μου, θα έλεγα και τη ζωή μου, ήταν ο Φέδωνας ο Μαθαίου. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος και οφείλω να σου πω ότι όταν πήγα το 1970 Εθνική Νέων και άρχισε η διδαχή του μπάσκετ και η φιλοσοφία του Φέδωνα, εγώ εκείνη τη στιγμή που θεωρούν, ξέρεις, από τα ανερχόμενα αστέρια του μπάσκετ και είχα κάνει κάποιο όνομα εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, δεν είχα όμως από παιδί καθόλου είδους έπαρση, αλλά πίστευα στον εαυτό μου. Γυρίζοντας στο δωμάτιο μου είπα, μέχρι τώρα τι έπαιζα? Νόμιζα ότι έπαιζα κάποιο άλλο άθλημα. Από τις αρχές που μου δίδαξε μέσα στο γήπεδο και κυρίως έξω από το γήπεδο, το να είμαι προσεκτικός, να είμαι σεμνός, να μην προκαλώ. Δηλαδή μου έδωσε μαθήματα ζωής, γιατί τότε ίσως ο πατέρας μου δεν είχε ασχοληθεί τόσο πολύ λόγω εργασίας, ήταν εργολάβος οικοδομών και δεν είχε ίσως το χρόνο. Πήρα περισσότερα ερεθίσματα από το Φέδωνα Μαθαίου, γι' αυτό το θεωρώ εξίσου σημαντικό σαν τον πατέρα μου στη ζωή μου. Ο Χάρης Παγιοργίου μας είπε σε αυτή την ίδια εκπομπή ότι ήθελε να ασχοληθεί εξ αρχής με το ποδόσφαιρο. Αλλά επειδή δεν μπορούσε να σκοράρει και να βάζει γκολ και δεν του επέτρεπαν να βάζει γκολ επειδή ήταν πολύ ψηλός και τον είχαν βάλει να παίζει σε κάποια άλλη θέση, τελικά τον κέρδισε το μπάσκετ λόγω ύψους και είδε ότι έχει το ταλέντο να μπορεί να βάζει καλάθια και να ευχαριστιέται και να νιώθει καλά γιατί βάζει καλάθια. Ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο οποίος σε λίγες μέρες θα βγει σε αυτή την εκπομπή πρόσωπα, μας είπε ότι ασχολήθηκε με το μπάσκετ διότι ενώ κοιτούσε ψηλά τα δέντρα, έψαχνε κάτι να βρει για να περάσει μέσα από τα κλαδάκια ένα κάτι. Και πήρε μια κουκουνάρα μια μέρα και άρχισε να πετάει τα κουκουνάρια πάνω στα δέντρα. Και έτσι αγάπησε το μπάσκετ. Εσύ, Βαγγέλη Αλεξανδρή, τι ήταν αυτό που σε κέρδισε στο μπάσκετ? Κοίταξε, όπως και όλα τα παιδιά την εποχή εκείνη, δεν είχαμε πολύ επαφή με γήπεδα μπάσκετ και δεν ξέραμε. Ναι, όλοι λίγο πολύ παίζαμε ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και εγώ έτσι ξεκίνησα, έπαιζα ποδόσφαιρο και μάλιστα έχω παίξει και με δελτίο
σε ομάδες της γειτονιάς μου. Στον Πυρσό Αγίου Φανουρίου έκανα το πρώτο δελτίο, ενώ με ήθελε και ο Κανάρης, περιοχή της Αγίας Τριάδος που ζούσα. Και όσο ήμουν στρατιώτης, έπαιξα μαζί με τον Γιάννη τον Κανακάκη. Να, ναι. Τον Γιάννη τον Κανακάκη. Παίξαμε μαζί για να παίρνουμε άδειες από το στρατό στον Εθνικό Ελληνορώσων, εκεί που ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας. Το τι με έκανε ήταν η αλλαγή, δηλαδή αν δεν γινόταν πιστεύω το γήπεδο μπάσκετ στην αναγέννηση κοντά στο σπίτι μου, σίγουρα θα είχα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρώτο κίνητο και είδα από την αρχή ότι έχω την ικανότητα να ανταποκριθώ σε αυτό του είδους του παιχνιδιού. Μπορεί να μην είχα το κατάλληλο ύψος, αλλά και επί εποχής μου δεν υπήρχαν τα πολύ ψηλά παιδιά. Αλλά είχα τη λογική να επιβιώσω μέσα σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Είπα, αφού δεν είμαι ψηλός, πρέπει να γίνω πιο γρήγορος, πιο εκρηκτικός, να αντέχω πιο πολύ, να πιέζω πιο πολύ. Και έχω μία έφεση στα σπορ. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε πιστεύω σπορ ασχολιόμουν από παιδί, θα μπορούσα να φτάσω σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, γιατί έχω την αντίληψη. Έτσι έγινε και με τον μπάσκετ. Mm-hmm. Θέλω να πεις πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο ήταν για σένα να είσαι σε μία ομάδα με 10 παίκτες. Ένας προπονητής, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κίνουσε τα νήματα και στην ουσία αυτός ήταν που έπαιζε το παιχνίδι της Κακέρα, την είχε στα χέρια του, όσο είσαι ακόμα αθλητής, έτσι, γιατί ναι. Μετά έγινες προπονητής. Να ακούς, να κάνεις ό,τι λέει ο προπονητής, να συμμετέχεις σε σύνολο και κάποιες φορές να βάζεις πίσω το βαγγέλι για το καλό της ομάδος. Αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα. Mm-hmm. Το ότι πρέπει να ακούς και να πειθαρχείς, το είχα πάντα στη ζωή μου. Mm-hmm. Και ειδικά ποτέ δεν είχα, ξέρεις, την ψευδαίσθηση ότι εγώ ξέρω περισσότερα από τους προπονητές μου. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο σεβασμός για να υπάρχουν και οι σωστές δομές σε μια ομάδα για να φτάσει ψηλά. Γι' αυτό σου είπα και ότι από κάθε προπονητή πήρα και κάτι. Την πειθαρχία τότε την είχαμε όλοι μέσα στο αίμα μας και από την οικογένεια, γιατί ήταν αυστηρά τα πράγματα και σε ωράρια και σε συμπεριφορές. Δίνανε πολύ μεγάλη έμφαση και οι γονείς μας, και είσαι και καθηγήτρια και ξέρεις και τα σχολεία ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε σεβασμός απέναντι στους δασκάλους και στους καθηγητές μας. Δεν μπορούσες να περάσεις, να διανοηθείς ότι θα κάνεις του κεφαλιού σου. Και έτσι πορεύτηκα σε όλη μου τη ζωή. Ήταν πολύ εύκολο για μένα. Ύστερα το εγώ, όταν παίζεις ένα ομαδικό άθλημα, πρέπει να το εντάσεις μέσα στο εμείς. Mm-hmm. Και εγώ, ξέρεις, είμαι και από τους ανθρώπους που ήθελα το ταλέντο μου να το μοιράζομαι. Δηλαδή, βοήθησα πάρα πολλούς συναθλητές μου και αθλητές μου στον τρόπο του παιχνιδιού. Με τον τρόπο που έπαιζα, τους βοήθησα πάρα πολύ. Και αυτό θα δεις και από τις συνεντεύξεις που θα κάνεις στο μέλλον και θα ρωτήσεις κάποιους από αυτούς. Και το θεωρώ ιδιαίτερα, ξέρεις, τιμητικό. Προχθές ήμασταν στο παιχνίδι, βρέθηκα με τον Δημήτρη τον Καλπάκη και είδαμε το ΠΑΟΚ Άρης μαζί. Mm-hmm. Προϋπήρξαμε συμπαίκτες και μου είπε τόσα λόγια που με έκανε να αισθανθώ και όμορφα αλλά και αμήχανα. Mm-hmm. Δηλαδή πράγματα που έχω κάνει και δεν είναι πρώτη φορά. Και μες στο παιχνίδι και έξω από το παιχνίδι και συμβουλεύοντας και συνεργαζόμενος με τους συμπαίκτες μου, πόσο έχουν εκτιμηθεί και έχουν μείνει με αυτούς. Και είναι κάτι που με κάνει να αισθάνομαι πολύ όμορφο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα από την εκπομπή Πρόσωπα έχω την χαρά και την τιμή να γνωρίζω όλους εσάς, τους θρύλους του μπάσκετ. Και σιγά σιγά ο ένας συνδέει τον άλλον, ο ένας συνδέεται με τον άλλον και έτσι γνωρίζω τη δική σας ιστορία. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σιγά σιγά μπαίνω στα δικά σας χωράφια, να το πω εισαγωγικά. Και τώρα είμαστε 1970-1981, ολόκληρη δεκαετία στον Άρη. Πώς έβγες από τον Άρη και πήγες στον ΠΑΟΚ? Πώς το έκανες αυτό? Πώς πέρασες? Και ξέρεις, ήταν πολύ δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα. Είναι πολύ εύκολο να αλλάξεις ομάδα, γιατί είναι επαγγελματικός αθλητισμός. Υπογράφεις ένα συμβόλαιο, λίγη και αλλάζεις. Τότε υπέγραφες σε οποιαδήποτε ηλικία και ήσουν θέσμιος του σωματείου. Αν ήθελε το σωματείο, σε παραχωρούσε. Mm-hmm. Εγώ... Και υπήρχε το συνέστημα, έτσι. Ναι, βέβαια. Πολύ σημαντικό. Στους περισσότερους αθλητές τότε λειτουργούσε το συνέστημα. Βέβαια και από ένα σημείο και μετά μπήκε και το οικονομικό, γιατί
οι μεταγραφές δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις να καλυτερέψεις τις συνθήκες εργασίας και τις αποδοχές σου. Εγώ με το που πήραμε το πρωτάθλημα και ήρθε ο Γκάλης, παίξαμε ένα χρόνο μαζί. Το 1979 να πούμε. Ναι, το 79-80 παίξαμε με τον Γκάλη μαζί. Και το 80 διαπίστωσα ότι μετά από 10 χρόνια προσφοράς στο σωματείο ότι δεν είχα την ανάλογη, θα έλεγα, τον ανάλογο σεβασμό απέναντί μου. Ο τότε έφορος, συγχωρέθηκε αυτός ο Μιλτιάδης ο Βέλος, ήθελε να κάνει μια καινούργια ομάδα, να κάνει ανανέωση στον Άρη. Λες και εμένα με είχαν πάρει τα χρόνια, ήμουν 29 χρονών μόνο. Και στηριζόμενη αυτή η νέα προσπάθεια στον Νίκο τον Γκάλη. Εγώ ξέρεις, είμαι και αρκετά εγωιστής για να αποδεχτώ κάποια πράγματα τα οποία λέγονται τότε για μένα. Ότι μεγάλωσα, ότι δεν μπορώ να παίξω. Και τα δύο τελευταία χρόνια τότε, θυμάμαι, ένα χρόνο δεν έπαιζα και εθνική, από προσωπική επιλογή. Και έφυγα με μετοίκηση να παίξω στην ομάδα της Λάρισσας, η οποία πρωτοεμφανιζόταν στην Α' Εθνική τότε. Δεν πέρασε η μεταγραφή μου, απορρίφθηκε με 3-2 στο ΑΣΕΑΔ και παρόλα αυτά ξαναγύρισα να παίξω στον Άρη και δεν έγινα δεκτός από τον τότε πρόεδρο, το Σουλιάδη. Μάλιστα. Οπότε παρέμεινα για ένα χρόνο προπονητής στη Λάρισα, στο γυμναστικό, το 80-81, κερδίζοντας μάλιστα τον Άρη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, τον οποίο αποκλείσαμε και φτάσαμε εμείς στο Final Four. Στην ουσία πήρες το αίμα σου πίσω, εισαγωγικά. Όχι, έτσι. Δεν το βλέπω έτσι. Βλέπω σε όποια ομάδα υπηρετώ, για μένα εκείνη τη στιγμή είναι το παν. Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσει πάντα με σωστό τρόπο και με έντιμα μέσα. Δηλαδή ποτέ δεν θα μπορούσα να κοιταχτώ στον καθρέφτη κερδίζοντας ένα παιχνίδι με λάθος τρόπο και ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Και να αισθανθώ όμορφα. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Σαν προπονητής βρέθηκες τυχαία, δηλαδή εκείνη την περίοδο στην ομάδα της Λάρισσας? Τυχαία. Γιατί δεν μπορούσα να αγωνιστώ. Και τελειώνοντας τη σεζόν, βγήκε μια φωτογραφική διάταξη από τον τότε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Μπουτουβή. Ήταν Αχιλλάς Μπουτουβής. Ήταν πολύ φίλος με τον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Χρήστο τον Ιορδανίδη, ο οποίος και ο ίδιος είχε σταματήσει ένα χρόνο από τον Παναθηναϊκό και είχε βγάλει μια φωτογραφική διάταξη. Όποιος παίκτης έχει συμπληρώσει τα 30 του χρόνια και έχει παίξει τα μισά παιχνίδια με την ομάδα του τα δύο τελευταία χρόνια, είναι ελεύθερος. Το βγάλε και ξαφνικά το βγάλε για τον Ιορδανίδη, ο οποίος ήταν και μεγαλύτερος ένα χρόνο, δύο χρόνια από μένα. Αλλά κάλυπτε και εμένα, γιατί είχα συμπληρώσει τα 30 μου χρόνια το Φεβρουάριο που έχω τα γενέθλιά μου και ήμουν ελεύθερος. Και παρόλα αυτά ξαναγύρισα, Αγγελική, να παίξω στον Άρη. Ο τότε προπονητής μου πήγε να με ξαναρίξει. Ο Ανέσης ο Πεταλίδης. Είναι από τα παράπονά μου απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αν γυρίσουμε πίσω, έτσι από την πρώτη μου μεταγραφή και μετά, το τι μου έχουν υποσχεθεί και το τι έχει υλοποιηθεί από όλες αυτές τις υποσχέσεις που έχω πάρει από τον Άρη ειδικά, δεν είναι ούτε στο ένα εκατοστό. Λοιπόν, πήγε να με ρίξει οικονομικά και τότε γύρισε το μυαλό μου και πήγα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, υπομονή έχει τα όρια της. Δηλαδή και δεν ζήτησα υπερβολικά χρήματα, ζήτησα, γιατί ήδη φεύγοντας από τον Άρη υπήρχε ένα ποσό αρκετά υψηλό το οποίο μου χρωστούσε. Και έβαλα και αυτό μέσα στις αποδοχές και ήταν κατά 600.000 τότε δραχμές μικρότερο από αυτό που μου έδωσε ο ΠΑΟΚ δια του Προέδρου του συγχωρεμένου του Γιώργου του Παντελάκη. Από τις μορφές, μια και αναφέρεις για το παρελθόν και κάνεις πολύ καλά, γιατί τα νέα τα παιδιά δεν ξέρουν από ιστορία. Δεν ξέρω την ιστορία τη δική μου, δεν ξέρω την ιστορία κανενός από τους παλιούς. Και εγώ οφείλω να πω και 5 πράγματα για τους παλαιότερους, γιατί το μπάσκετ δεν είναι μόνο ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και οι υπόλοιποι που Ακριβώς. αναφέρονται υπήρχαν τώρα. Υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι πιο μπροστά. Ναι, υπήρχαν στα πέτρινα χρόνια άνθρωποι που δουλέψανε χωρίς απολαβές σχεδόν από την αγάπη τους και μόνο για τον αθλητισμό και η προσφορά τους ήταν πολύ μεγάλη. Μεταξύ αυτών είναι και ο Γιώργος ο Παντελάκης, ο Νίκος ο Καμπάνης, ο πρώτος μου πρόεδρος στον Άρη που ήταν απίστευτος άνθρωπος και φυσικά όλοι αυτοί που συνεργάστηκα από Άρη, Απόστολος Γεωργιάδης, ο
Χατζηγεωργίου, στον ΠΑΟΚ ο Δήμος ο Φιντανίδης mm-hmm. και τόσοι άλλοι άνθρωποι που θα μας πάρει πολύ ώρα να τους αναφέρω, που τότε η συνεισφορά τους ήταν πολύ μεγάλη, γιατί παίρνανε χρήματα από τις εργασίες τους και τα πηγαίνανε στο σωματείο, χώρια από την προσωπική παρουσία και προσφορά. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα, γίνανε όλα επαγγελματικά και mm-hmm. βλέπεις προέδρους να πληρώνονται αντί να συνεισφέρουν. Ακριβώς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να βάλουμε μία άνω τελεία, να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και θα επιστρέψουμε ξανά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Πρόσωπα» με πολύ Βαγγέλη Αλεξανδρή. Στο πλάγιο για τον Σταυρόπουλο. Πάντα Σταυρόπουλος. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Νικήτα. Το σούτ και το καλάθι και η σοφάριση. Αλεξανδρής. Μπακόπουλος. Πάλι Αλεξανδρής. Ο Άρης συνεχίζει με man to man. Μπακόπουλος για τον Σταυρόπουλο που πέρασε κάτω από το καλάθι. Μπάλα πολύ χαμηλά και δέχτηκε το κόψιμο του Φιλίππου. Σταυρόπουλος το σούτ υποπίεση και νέο καλάθι. 11-8 για τον ένα ο Σταυρόπουλος για τον ΠΑΟΚ, δύο ο Νικήτας, ένα ο Γκάλης και ένα ο Κοκολάκης για τον Άρη. Μετράει το καλάθι, νέα παλιά από τον Φιλίππου, νέο κόψιμο Φασούλας. Αλεξανδρής τώρα με αντίπαλο τον Κοκολάκη, θα τον νικήσει, θα πετύχει το καλάθι, 17-12. Πάει να πάρει μια διαφορά. Και λέγαμε ότι το σχέδιο του ΠΑΟΚ είναι φανερό, πας στη θυσία να μην περάσει ο εφηνιδιασμός του Άρη, δηλαδή να προλαβαίνει να οργανώνει την άμυνά του. 5 πόντους, 17-12. Αλεξανδρής τώρα. Μπακόπουλος για το Φασούλα πάλι με στη ρακέτα. Αυτός γυρίζει και νέο καλάθι. Κάποιος παίκτης του Άρη ήταν 3 δευτερόλεπτα με στη ρακέτα. Αλεξανδρής τώρα. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Πρόσωπα» και κοντά μας σήμερα στο στούντιο έχουμε έναν τίγρη. Ποιος είναι ο τίγρης? Μα φυσικά, ο μοναδικός και ένας Βαγγέλης Αλεξανδρής. Θα σε πάω στον ΠΑΟΚ και θα μου πεις ποιος σου έβγαλε το προσωνύμιο αυτό. Ποιος σε βάφτισε τίγρη και γιατί? Κοιτάξτε, είναι πολύ παλιό. Είχα αρκετά σε νεαρή ηλικία. Κυρίως, ξέρεις, τα παιδιά στις γειτονιές τότε ο ένας έδινε παρατσούκλι mm-hmm. στον άλλον. Και είχα, επειδή ήμουν και πολύ μελαχρινός, είχα οι συμπαίκτες μου στην αναγέννηση με λέγανε μαύρο, μπλακ, σκύλο, ταμ-ταμ. Είχα πολλά. Είχες και μουστάκι τότε, έτσι, εκείνες τις εποχές. Το απέκτησα λίγο αργότερα, αλλά το κράτησα αρκετά χρόνια. Κυρίως από την ντροπή μου για να μην το ξυρίσω, γιατί με αυτό έγινα γνωστός και το έκοψα okay. αργότερα όταν ολοκληρώθηκε η καριέρα μου. Τίγρη με βγάλαν και συγκεκριμένα Black Tiger, με έβγαλε ο Φέδωνας ο Μαθαίου μαζί με τον Βασίλη τον Κούμα το 1970 όταν πήγα στην Εθνική Ομάδα mm-hmm. Ανδρών. Ήμουνα, ξέρεις, το καλοκαίρι γίνομαι πολύ μαύρος και όταν ήμουνα νεότερος που είχα και περισσότερη μελανίνη γινόμουνα. Δεν απήχα πολύ και από τους πραγματικούς έγχρωμους. Και ήταν το πρώτο μου παρατσούκλι Black Tiger. Με τα χρόνια αφαιρέθηκε το Black και έμεινε το Tiger. Κυρίως για τον τρόπο που έπαιζα mm-hmm. και όχι μόνο για το χρώμα που είχα λόγω καλοκαιριού και ήλιου. Αυτή ήταν η νονή του ονόματος. 1984 κερδίζετε το κύπελο μαζί με την ομάδα του ΠΑΟΚ και ξυρίζετε κεφάλια σας. Σωστά? Εκείνο ήταν μια απίστευτη βραδιά εκείνη και η επόμενη ο τελικός που
είναι τόσο έντονα χαραγμένα στη μνήμη μου όλα και τα γεγονότα, γιατί ξέρεις τότε η αντιπαλότητα ήταν πολύ μεγάλη. Άρη με τον ΠΑΟΚ, διεκδικούσαμε και το πρωτάθλημα και το κύπελο και οι δύο ομάδες. Υπήρχε έντονος ανταγωνισμός. Ήταν, θα έλεγα, από τα πιο δυνατά event της πόλης, αυτά και τα παιχνίδια. Και ακόμη και σήμερα. Και ακόμη και σήμερα, αλλά τότε είχαν και ένα κίνητρο τον τίτλο. Φαντάσου τώρα να βρεθούν οι δύο ομάδες αυτές εκείνη την εποχή στον τελικό. Ήτανε, εμείς ήμασταν, μας είχε κλείσει ο Μαθαίου στο ξενοδοχείο πάνω στο Πανόραμα, στα Αστέρια. Και στο βράδυ, έτσι όπως τρώγαμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά έτσι την εικόνα, είχαμε τελειώσει το δείπνο μας και διαλέγαμε πιο... Είχαμε γυρίσει από το έργο που είχαμε παρακολουθήσει αποστολή στην Νικαράγουα και ως συνήθως για να περνάει και η ώρα ασχολιόμασταν με τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ο Παναγιώτης ο Φασούλας φορούσε ένα μπουφάν από αυτά που φορούν στα κολέγια τα πανεπιστημιακά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, αν τα θυμάσαι, τα δερμάτινα με τα τσόχινα μανίκια. Και έγινε μία παρατήρηση για τον μπουφάν του Παναγιώτη και ο Μαθαίο επενέβη και είπε, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα φορούν οι αθλητές στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών για να ξεχωρίζουν μέσα από τους μόνο οι αθλητές της ομάδος για να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους φοιτητές. Και μάλιστα λέει σε πολύ σπουδαία παιχνίδια, σε ένδειξη ομαδικού πνεύματος, ξυρίζουν τα κεφάλια τους, κουρεύονται όλοι για να δείξουν ότι είναι αποφασισμένοι. Τι ήταν να το πει. Ναι, και αρχίσαμε στην αρχή, ξέρεις τώρα, είχαμε όλη μαλλιά μέχρι τους ώμους. Αρχίσαμε για πλάκα. Όχι να κουρευτούμε, να κάνουμε εντύπωση, να ευνηδιάσουμε και τον Άρη και τον κόσμο. Επεμβαίνει, ήταν έφορος τότε ο Γιάννης ο Γαϊτάνης, ο οποίος το πήρε στα ζεστά και λέει εγώ θα σας φέρω κουρέα. Και σιγά σιγά το πράγμα έγινε σοβαρό. Οπότε πάλι μας έβαλε σε τάξη ο Φέδωνας ο Μαθαίος. Λέει κοιτάξτε να δείτε, αν θα κουρευτείτε, γιατί λέτε θα κουρευτείτε, πρέπει να πάρετε και το κύπελο. Γιατί αν χάσετε δεν θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε στην πόλη. Και αυτό ήταν το τελειωτικό. Εκεί ήταν σαν όρκος. Είπαμε όχι, θα κουρευτούμε. Και φωνάξαμε το γνωστό κουρέα το Θέμη επάνω στο πανόραμα. Δεν είπαμε σε κανέναν τίποτε, ούτε στους δικούς μας δεν είχαμε πει. Και κατεβάσαμε τον καθρέφτη μέσα από το δωμάτιο μάλιστα του Μάθου του Κατσούλη και καθίσαμε ένας μπροστά στο και κουρεύτηκε. Και πραγματικά τώρα έτσι που σας φέρνω στη θύμησή μου, όλοι είχατε μαλλιά μέχρι τους ώμους πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ δύσκολο θεωρώ για εσάς να το κάνετε αυτό έτσι. Ήταν, αλλά ήταν και μια ένδειξη ενότητος και αποφασιστικότητος. Ήταν σοκ και για την ομάδα του Άρη που μας είδε έτσι στο ζέσταμα στο μικρό το γηπεδάκι και τους έκανε εντύπωση. Σίγουρα επηρέασε εμάς μας επηρέασε 100% ψυχολογικά θετικά, δηλαδή δεν σκεφτόμασταν ότι μπορούσαμε να χάσουμε. Δηλαδή το είχαμε πάρει σαν φιλικό το παιχνίδι, ότι θα το κερδίζαμε σίγουρα. Ήταν ένα ντοπάρισμα για εσάς, έτσι. Ήταν πραγματικά ένα ψυχολογικό ντοπάρισμα. Και τώρα Αλεξανδρής. Κατσούλης, Αλεξανδρής. Το σουτ και το καλάθι, το κύπελο για τον νικητή, τα μετάλλια για νικητές και ηττημένους. 4 δευτερολέπτων, το 5 δευτερολέπτων. Αλεξανδρής. Ο πολίτης το σουτ έξω από τη ρακέτα, η μπάλα στον Γκάλι. Του χάνει την μπάλα από τον Αλεξανδρή, ήταν καθαρή η φάση. Ταμπλό και καλάθι. Σταυρόπουλος υποπίεση, το σουτ έξω. Σταυρόπουλος βρίσκει του Μπακόπουλου, μπαίνει ο Ζαχαρίας Κατσούλης. Ακόμα 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Πολίτης Αλεξανδρής. Ο Αγγελίδης κλείστηκε αλλά πέρασε στον Αλεξανδρή. Το παιχνίδι όμως εξαναρχίσει, κλέβουν οι Αριανοί, σουτάριο Τσατάνης. Ο αγώνας έληξε, ο ΠΑΟΚ είναι κυπελούχος Ελλάδας για το 1984, νίκησε τον Άρη με 74-70. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ θα σηκώσει το κύπελο και μάλιστα μέσα στη Θεσσαλονίκη.
Εκείνο όμως που δεν θα ξεχάσω ποτέ, όταν ήρθε ο κόσμος μετά το παιχνίδι και κατά κάποιο τρόπο μας πίεζε και μας έλεγε γιατί δεν το είπατε και σε εμάς, ειδικά ναι, οι φανατικοί, να κουρευτεί και όλη η κερκίδα να είναι κουρεμένη. Φαντάζεσαι. Γιατί αυτοί ήταν ικανοί να το κάνουν. Δηλαδή, και θα έμενε ακόμη πιο ιστορική. Να βλέπεις το μισό Παλέτα Σπορ να είναι ξυρισμένο, η μισή οπαδή του ΠΑΟΚ, φιλάθλη του ΠΑΟΚ να είναι ξυρισμένη. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τα δικά σου συναισθήματα που έπαιζες απέναντι στον Άρη, Βαγγέλη Αλεξάνδρε. Κοιτάξτε, το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο για να είμαι ειλικρινής. Βέβαια, είχα συνηθίσει γιατί είχα παίξει ήδη αντίπαλο του Άρη σαν προπονητής. Και είχαν μετριαστεί, αλλά η πρώτη μου φάνηκε πολύ, πολύ περίεργο να αγωνίζομαι εγώ προσωπικά απέναντι στην ομάδα. Και είχα παρακαλέσει και τους συμπαίκτες μου τότε, τους είπα δεν ξέρω τι θα κάνετε, σήμερα πρέπει να κερδίσουμε. Γιατί πάντα η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που ίσως μετράει λίγο παραπάνω, όλες μετράνε ειδικά σε τέτοια παιχνίδια. Και όντως κερδίσαμε και εκείνο το παιχνίδι και τα δύο επόμενα. Και είμαι υπερήφανος γιατί όσο έπαιξα στον ΠΑΟΚ, και είναι αυτό που μεταφράζεται και στην αγάπη του κόσμου, έχω θετικό πρόσημο στα παιχνίδια μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Δηλαδή, παίξαμε σύνολο 9 παιχνίδια, κερδίσαμε τα 5 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έναν τελικό και χάσαμε μόνο 4. Επειδή έχω ζήσει ανάλογη εμπειρία με τη δική σου, ήμουνα για πάρα πολλά χρόνια αθλήτρια του Άρη, όπως το γνώριζες. Ναι. Κάποια στιγμή και εγώ στα 28 μου αποδεσμεύτηκα με τον ίδιο νόμο που αποδεσμεύτηκες κι εσύ και ήμουν ελεύθερη να πάω σε όποιο σύλλογο ήθελα. Πήρα λοιπόν μεταγραφή και πήγα στον Τρίτονα εγώ σαν αθλήτρια του Άρη, έγινε αθλήτρια του Τρίτονα. Και ο έφορας τότε της δικής μας εποχής, ο Γιώργος ο Καζακαντώνης, αν τον έχεις, αν τον γνωρίζεις. Ναι, ναι, ναι. Επηρεασμένος από τα πολλά χρόνια που έτρεχα στον Άρη, 14 σε σύνολο, τρέχοντας και τελοδρομία με τα χρώματα της άλλης ομάδος, αυτό συνέχιζε και φώναζε τα κυλικία. Και κάποια στιγμή με βλέπει να δίνω τη σκυτάλη όχι στην αθλήτρια του Άρη, αλλά στην αθλήτρια του Τρίτονα. Παρά τα αυτά, κέρδισε η ομάδα του Τρίτονα εκείνη την ημέρα και μου λέει: Τσάπα, φώναζε τα κυλικία. Έτρεξε λέει με τον Τρίτονα και εγώ λέει: Τσάπα, έμεινα στον Άρη ακόμα. Είχε συνδέσει την ιστορία σου λοιπόν με τον Άρη. Και θεωρώ ότι και για σένα ήταν δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Να παίζεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό που είπες ότι όταν υπηρετώ μια ομάδα την υπηρετώ, νομίζω ότι ισχύει για όλους τους αθλητές. Σίγουρα. Και πάνω απ' όλα αγωνίζεσαι για τον εαυτό σου και μετά για την ομάδα. Έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και είναι στις αρχές μου, δηλαδή ότι πρέπει να τιμάς και τη φανέλα που φοράς, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους υπηρετείς. Και εγώ αυτό το έχω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι έτσι ο χαρακτήρας μου. Το ίδιο και με την ομάδα του Ηρακλή, την οποία υπηρέτησα 2 χρόνια. Πριν φύγουμε από τον ΠΑΟΚ και πάμε στον Ηρακλή, θα ήθελα λίγο να μου πεις συμπαίκτες που είχε στον ΠΑΟΚ, προπονητές. Απίστευτα παιδιά. Και μετά να σε πάω στον Ηρακλή. Απίστευτα παιδιά. Προπονητές είχα 2 χρόνια τον Θόδωρο τον Ροδόπουλο, είχα τον Τζέρτζια από το Κροάτι, ο οποίος είχε και την Εθνική Ιουγκοσλαβία στην Ενωμένη. Τον γνώριζα από τις συναντήσεις που είχαμε κάνει με την Εθνική Ελλάδος αντίπαλη. Ήταν ο Χάριο Πάπας και αυτός. Στον ΠΑΟΚ δεν είχα και πάρα πολλούς προπονητές. Mm-hmm. Και ο Φέδωνο Μαθαίου που πήραμε το κύπελο. Γιατί κάθισα μόνο 4 χρόνια. Συμπαίκτες. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον Γιάννη τον Πολίτη, ο οποίος ήταν και ο αρχηγός της ομάδος και με τον οποίο συνδεόμαστε από πολύ μικρές ηλικίες, από τα παιδικοεφηβικά και τον αγαπώ πολύ. Παίξαμε μαζί και εθνική νέων, βγήκαμε δεύτερη στην Ευρώπη, εθνική ανδρών. Ήταν ο Παναγιώτης ο Φασούλας, ο Μάθος ο Κατσούλης, ο Ζαχαρίας, ο Δημήτρης ο Καλπάκης, ο Θανάσης ο Κουμαντσιώτης, τον οποίο είχα παίκτη στην πρώτη μου ομάδα όταν ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα στο Μελιτέα, ο Μπακόπουλος, ο Θωμάς ο Πολυχρονάκος, ο Μπουρλίβας, ο Δότσιος, πάρα πολλά παιδιά και μπορεί να ξεχάσω και κανέναν τώρα γιατί ο Θανάης ο Δελαπάσχος. Mm-hmm. Ναι, ήμασταν μια απίστευτη παρέα και μετά μεγαλώνοντας φυσικά ήρθε ο Νίκος Σταυρόπουλος τα χρόνια
που εγώ ήμουνα να αποχωρήσεις. Να αποχωρήσω, ήταν ο Σωτήρης ο Σακελάριου. Ήταν παιδιά που παίζαμε μαζί εθνική, εξαιρετικοί χαρακτήρες και καταπληκτικοί παίκτες. Ο Στίβο Γιατζόγλου. Να μην ξεχάσουμε τον Στίβ. Και δεν πρόλαβα και έναν από τους αγαπημένους μου, τον Τάκη τον Κορονέο, γιατί τη χρονιά που έφυγα ήρθε αυτός. Okay. Μαζί με τον Τάκη τον Καρατζουλίδη, που επίσης και αυτός αγαπημένος φίλος. Και για να ολοκληρώσεις την ελίτ της Θεσσαλονίκης, πέρασες από τον Άρη, συνέχισες την πορεία στον ΠΑΟ και έκλεισες στον Ηρακλή. Και το έλεγα, επειδή ξέρεις το προσωνύμιο του Ηρακλή, που τους λένε γεροντοκόρες και τέτοια, λέω έφτασα στην ηλικία αυτή και πρέπει να έρθω και σε εσάς. Ήτανε δύο πολύ δημιουργικά χρόνια, κάναμε αίσθηση και βάλαμε τις βάσεις του Ηρακλή. Βγήκαμε τέταρτη την πρώτη χρονιά, παίξαμε και Ευρώπη και βάλαμε τις βάσεις για να δημιουργηθεί, να προσελκύσουμε τους μεγάλους παράγοντες, γιατί ο Ηρακλής έχει μεγάλους παράγοντες, ήταν ο Χαΐτογλου, ο Τζίκας, ο Νίκος, ο Περτσινίδης και τόσοι, ο Ξανθόπουλος και τόσοι άλλοι που βοήθησαν τον μπάσκετ τώρα και μου δεν έχω έτσι πρόχειρα τα ονόματά τους. Λέω αυτούς που συνεργάστηκα και τον έφορο, δεν το θυμάμαι πώς λεγόταν τέλος πάντων. Δεν πειράζει, οκ. Ναι, που ήταν εξαιρετικό παιδί και αυτός. Και ήρθαν αυτοί και δημιούργηθηκε η μεγάλη ομάδα η οποία έφτασε να παίξει και στην Ευρωλίγκα. Με συμπαίκτες εξαιρετικά παιδιά και εκεί. Το Γιάννη τον Τζουμί που ήταν αρχηγός, τον Μάντι, τον Τζάμο, τον Ντουκμενίδη, τον Γκιουζέλη, τον Κακιούση τον Λευτέρη. Ναι, πολλά παιδιά, τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο που διαγράψανε πολύ μεγάλη καριέρα, παίξανε και εθνική και φυσικά οδήγησαν τον Ηρακλή τα επόμενα χρόνια έτσι στις ομάδες που πρωταγωνιστούσαν στο πρωτάθλημα. Πριν σε περάσω στην προπονητική σου καριέρα, θα ήθελα να μου πεις τι έχεις αποκομίσει εσύ ο Βαγγέλης Αλεξανδρής ως αθλητής. Κοίταξε, αυτά που ονειρεύτηκα, γιατί όταν ξεκινάς στον αθλητισμό και είσαι παιδί, σκέφτεσαι, έχεις κάποιες εικόνες που θέλεις μέσα σου να τις ζήσεις. Δηλαδή έλεγα να πάρω ένα πρωτάθλημα, τα κατάφερα με τον Άρη, έλεγα να πάρουμε ένα κύπελο. Πήραμε τον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσα να είχα πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες έτσι, επιτυχίες. Δηλαδή, να ήταν η συλλογή μου ακόμη μεγαλύτερη. Να μην αναφερθούμε σε αυτό. Ξέρεις, καμιά φορά αστάθμητοι παράγοντες. Έχασα ένα τελικό που ήταν στην ουσία δικό μας μέσα στον Παλέντε Σπόρα από τον Παναθηναϊκό με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως και πρωταθλήματα και με Άρη και με ΠΑΟΚ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά θεωρώ ότι είχα μια γεμάτη καριέρα γιατί δεν ήταν μόνο η συμμετοχή μου στις ομάδες. Έπαιξα 13 χρόνια, στις 14 στην ουσία, από το 70 μέχρι το 83 ήμουνα μέλος της Εθνικής Ομάδος. Και μάλιστα κάποια στιγμή έχω ένα μοναδικό ρεκόρ. Το ότι ήμουνα ένα χρόνο παίκτης της Εθνικής Ομάδος χωρίς να ανήκω σε κανένα σύλλογο. Και μέλος τριών ομάδων να είμαι αναγέννησης Άρη και ΠΑΟΚ να παίξω με την Εθνική Ομάδα. Τα λέω αυτά γιατί τότε δεν μπορούσες να αλλάξεις ομάδα. Ναι. Και ειδικά οι καλοί αθλητές βλέπεις το πολύ σε δύο ομάδες να είχαν παίξει. Όλα αυτά έκαναν την καριέρα μου την μπασκετική να είναι ολοκληρωμένη. Να μην έχω, θα έλεγα, ελλείψεις ή κάποια πράγματα που να αισθάνομαι ότι δεν τα πέτυχα. Νομίζω ότι τα κατάφερα αρκετά με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και με πολύ μεγάλη αφοσίωση, δηλαδή λένε για επαγγελματίες αθλητές σημερινούς. Η δική μου εποχή, όχι μόνο εγώ και κάποια άλλα παιδιά, πιστεύω σε επαγγελματική συνείδηση, πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι από τους σημερινούς αθλητές. Θεωρώ ότι σήμερα δεν υπάρχει υπομονή και υποδομή. Συμφωνείς? Βιάζονται να γίνουν γρήγορα αθλητές, να φτάσουν γρήγορα στην κορυφή. Ξέρεις γιατί? Γιατί υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες στην εξέλιξη και στην πορεία ενός αθλητή. Δηλαδή για μένα το μεγαλύτερο κακό το κάνουν οι managers. Βλέπεις ένα παιδί 18 χρονών το οποίο δεν έχει χτυπήσει ακόμη την μπάλα και έχει manager. Δηλαδή και είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτή τη λογική, αλλά είναι σημεία των καιρών. Δηλαδή στην ΑΕΚ θυμάμαι είχα 3-4 παιδιά τα οποία παίζανε και εθνική νέων τότε. Ο Σακελαράκης, ο Καβαδάς, ο Μιχάλογλου που παίζει τώρα στο Παγκράτη, που ήταν αρκετά καλοί παίκτες, τους οποίους ήθελε ο μάνατζερ να τους πληρώνει η ομάδα για να κάνουν καριέρα κιόλας, για να έχουν εξέλιξη. Και τους έδιωξα.
Αλλά αυτοί θα έπρεπε να πληρώνουν το σωμάτιο, να μην έχουν σαν στόχο το οικονομικό κομμάτι, το όφελος, αλλά την πρόοδό τους. Και έγινε πολύ μεγάλη μάχη μετά να τους επαναφέρω, κάτι που δεν δέχτηκα. Γιατί αυτό γίνεται. Ξεσηκώνουν τα μυαλά των παιδιών. Ναι, ναι. Οι μάναζερ στο δικό σου τομέα και σε εμάς υπάρχουν και γονείς που δεν είναι σωστοί. Δηλαδή που πιέζουν πάρα πολύ τα παιδιά, πιέζουν προπονητές, πιέζουν όλους τους συντελεστές μιας ομάδος για την πρόοδο του παιδιού. Μένα δεν χρειάστηκε ο πατέρας μου και η μητέρα μου να ασχοληθούν με μένα. Ποτέ. Πήγα στο γήπεδο και ήξερα από την πρώτη στιγμή τι πρέπει να κάνω, το πόσο υπάκουος και εργατικός πρέπει να είμαι για να προοδεύσω. Και αυτό πρέπει να κάνουν και οι γονείς, να εμπιστεύονται οι γονείς τα παιδιά τους, τους προπονητές. Και αυτοί έχουν τον τρόπο να τα οδηγήσουν ψηλά. Υπήρχε διαφορά συναισθημάτων στο Βαγγέλη Αλεξανδρή όταν έπαιζε είτε με τον Άρη, είτε με τον ΠΑΟΚ, είτε με τον Ηρακλή ή όταν έπαιζε με την Εθνική Ομάδα? Όχι, την ίδια υπερηφάνεια νιώθεις. Όποιο σήμα και αν έχει η φανέλα. Βέβαια τώρα όταν φοράς τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας είναι τελείως διαφορετικό συνέστημα. Και αυτό το ένιωσα, ίσως μεγαλώνω τώρα, και το ένιωσα πολύ έντονα και στην τελευταία μου εργασία σαν προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ιορδανίας. Μετέχοντας στους Πανασιατικούς Αγώνες, αισθάνθηκα, ξέρεις, την ίδια υπερηφάνεια. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι εκπροσωπώ τη χώρα της Ιορδανίας που με τίμησε, που μου έδωσε την ευκαιρία να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, να συναγωνίζω με τις καλύτερες ομάδες της Ασίας. Είναι ένα ξεχωριστό συνέστημα, αλλά ξέρεις, όλα αυτά είναι σε συνδυασμό με το φύλαθλο κοινό τις περισσότερες φορές. Δηλαδή είμαι από τους ανθρώπους, επειδή είμαι έντονα συναισθηματικός και έχω κάποιες αρχές στη ζωή μου, θέλω την ομάδα που εκπροσωπώ, ο κόσμος της να έχει και τις ανάλογες συμπεριφορές. Δηλαδή να ξεχωρίζει, ρε παιδάκι μου, να μην βομολογεί, να μην πετάει, ξέρω εγώ, κροτίδες, να μην έχει καπνογόνα. Να γίνονται οι συνθήκες έντιμες μέσα σε ένα παιχνίδι και ο καλύτερος να κερδίζει. Στο σημείο αυτό, Βαγγέλη Αλεξανδρή, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να ολοκληρώσω τη συνέντευξη που είχαμε σήμερα για την αθλητική σου καριέρα και θα επανέλθουμε την ερχόμενη εβδομάδα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε για την προπονητική σου καριέρα. Δεν γλιτώνεις, δεν φεύγεις σήμερα από εδώ με τίποτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρώτο μέρος της εκπομπής, Βαγγέλης Αλεξανδρής. Μιλήσαμε για την αθλητική του καριέρα και θα επιστρέψουμε την ερχόμενη εβδομάδα με Βαγγέλη Αλεξανδρή στην προπονητική του καριέρα. Show must go on. Show must